Αν κλείσουν τους δρόμους, τι θα κάνετε εσείς? Αν δηλαδή κοιτάξτε, η ομάδα, γιατί είναι κοιτάξτε, πολύ αγριεμένη. Αντιλαμβάνεστε ότι, πολύ αντιλαμβάνεστε αν κλείσουν ότι το δικαίωμα τους δρόμους, των ανθρώπων να κινητοποιούνται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το αντιμετωπίσουμε τον πιο φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή προσπαθώντας με διάλογο, προσπαθώντας με βελτιώσεις κατά το δυνατόν να αμβλύνουμε τη διάσταση μεταξύ της άποψης της μίας και της άλλης. Αυτός είναι ο στόχος. Και ο στόχος μας είναι να κρατήσουμε όρθιο αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Και για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία, βεβαίως πρέπει και εμείς. Κατεβάστε τα μάτια. Μα τι λέτε τώρα. Γιατί σας το λέω. Μα τι λέτε τώρα. Όχι, υπάρχουν βουλευτές που λέει, εμείς ψηφίσαμε για το θέμα των κινητοποιήσεων και για την παρακόλληση συγκοινωνιών. Και δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή την επιλογή. Πώς θα, αν ας πούμε κλείσει η εθνική οδός. Αν... Θα κλείσει η εθνική οδός, αν κλείσει η εθνική οδός. Για πόσο καιρό? Κοιτάξτε, τώρα δεν θα κάνουμε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όχι, το ρωτώ γιατί. Εκτιμώ ότι και οι ίδιοι αγρότες και οι ίδιοι αυτοί που κινητοποιούνται κάνουν και αυτοί συμβολικό κλείσιμο κάποιες ώρες κλπ. Αν κλείσουν οριστικά θα ξαναζητήσουμε μαζί τους. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάτι άλλο, διότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να καταστήλει καμία. Πάντως και η απάντηση αν κλείσει η οδός, θα κλείσει η εθνική οδός, δεν είναι απάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τρόπος και η καταστολή. Ναι. Επομένως θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε τα πλαίσια ενός διαλόγου. Και για να επανέλθω σε αυτό, για να ολοκληρώσουμε λίγο το προηγούμενο που λέγαμε. Όχι, μισό λεπτό, σε αυτό που λέγαμε υπάρχουν δύο θέματα. Πείτε μου. Ο Πρωθυπουργός αγωνιά να κλείσει η αξιολόγηση. Προϋπόθεση να κλείσει η αξιολόγηση. Μόνο. Είναι το ασφαλιστικό και λένε πολλοί ότι αν αργήσει πολύ η αξιολόγηση θα φτάσουμε στον περασμένο Ιούνιο και δεν θα έχουμε πληρώσουμε δόσεις και θα είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και θα ξανακούσουμε τον Brexit. Το μνημόνιο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι και από εμάς και από την αντιπολίτευση επαναλαμβάνω έχει μερικά σκαλοπάτια και είναι μέχρι την πρώτη αξιολόγηση και είναι και μπροστοβαρές. Αυτό σημαίνει ότι δύσκολες μεταρρυθμίσεις και δύσκολα μέτρα λαμβάνονται στο πρώτο αυτό διάστημα. Η πρώτη αξιολόγηση και με μπροστοβαρή τρόπο ήταν και δική μας επιλογή και ο λόγος ποιος είναι. Στη μεγαλύτερη εικόνα που αφορά την ουσία της πραγματικότητας που διαμορφώνεται για τη χώρα τα επόμενα χρόνια είναι η διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Το ελληνικό χρέος είναι τεράστιο και μη βιώσιμο. Αυτό σημαίνει ότι με δεδομένο, αν υποθέσουμε ότι δεν αναδιαρθρωθεί το ελληνικό χρέος, ό,τι και να σχεδιάσουμε σήμερα δεν θα μας βγει εύκολα. Φοβάστε επομένως, ότι θα φτάσουμε στον περασμένο Ιούνιο, να μην έχουμε να πληρώσουμε δόσεις και να ξεκινήσει να πάλι φοβάμαι, η συζήτηση του Brexit. Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, έχω μόνο να παλεύω. Και έχω μόνο να παλεύω με αυτούς τους στόχους. Ξέροντας και τις δυσκολίες. Και ξέροντας ότι όχι μόνο οι αγρότες, αλλά όλοι οι Έλληνες πολίτες και όλοι οι κλάδοι, οι επαγγελματικοί και οι χαμηλοί και οι μεσαίοι και οι ανώτεροι, δεν έχει μείνει κανένας να μην έχει πληγεί από τα ζητήματα της οικονομικής κρίσης. Ουδής. Το θέμα είναι ότι για να βγούμε δεν υπάρχει μαγικό κουμπί, υπάρχουν στάδια και βήματα. Ο σχεδιασμός αυτός της κυβέρνησης, ο οποίος βρήκε και θετικό και βρήκε και ανοιχτά αυτιά και στον Ταβός πρόσφατα και έχουμε τις δηλώσεις των αξιωματούχων, λέει γρήγορη αξιολόγηση, ξεκινάμε τη συζήτηση για το χρέος, σταθεροποιείται, όχι μόνο, σταθεροποιείται η οικονομία. Για να ξεκινήσει. Θα ψηφίσουμε, βεβαίως και θα ψηφίσουμε, αλλά έχουμε ακόμα μπροστά μας μέχρι την πρώτη αξιολόγηση που περίπου 15 Φεβρουαρίου είχε οριστεί να ξεκινήσει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, τη συζήτηση που κάνουμε για το ασφαλιστικό. Είναι μια πυκνή περίοδος Υπουργέ, που θα πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει κάτι. Να τα δούμε όλα αυτά. Και η κινητοποίηση των αγροτών πιστεύω ότι με έναν τρόπο στο. Να δούμε, πιέζουν. Ακούμε, πιέζεται και η κυβέρνηση. Σωστό είναι. Αυτός είναι ο λόγος των κινητοποιήσεων και γι' αυτό και δεν χρειάζεται καταστολή.